Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου συνεργάζονται για την ίδρυση επαγγελματικού λυκείου στην περιοχή. Μετά την πρώτη συνάντηση του Δημάρχου με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, συμφωνήθηκε ο Δήμος να αναζητήσει κτίριο για την στέγαση του νέου ΕΠΑΛ, ενώ ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας ήδη διερευνά τις δυνατότητες ίδρυσης του νέου σχολείου σε ό,τι αφορά στον αριθμό των μαθητών. Ανέλαβε από τη μεριά του ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι την εξέβρεση κατάλληλου κτηρίου για τη στέγαση, που μπορεί να είναι είτε στο Δήμο, είτε στην περιοχή της Αγοράς, είτε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, είτε και στην Τζαγκαράδα. Και εμείς, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέλαβε το να διερευνήσει την βιωσιμότητα αυτού του σχολείου, δηλαδή το πόσοι μαθητές πρόκειται να φοιτήσουν, το πόσοι μαθητές φοιτούν ήδη σε ΕΠΑΛ του Βόλου, ούτως ώστε να στήσουμε στην περιοχή ένα ΕΠΑΛ, το οποίο όχι μόνο θα κρατήσει τους νέους της περιοχής εκεί, αλλά θα αναπτύξει και την τοπική οικονομία. Για να ιδρυθεί ένα νέο ΕΠΑΛ απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον 6 μαθητές ανά τμήμα. Σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε καθημερινή βάση από τις Αγορά και την ευρύτερη περιοχή προς το Βόλο 40 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε ΕΠΑΛ του Πολυοδομικού Συγκροτήματος. Σκεφτείτε ότι ένα παιδί, ένας μαθητής από τον Δήμο Αγοράς Μουρεσίου, για να κατέβει στο Βόλο να σπουδάσει σε ΕΠΑΛ θέλει μια μισή ώρα να έρθει και μια μισή ώρα να επιστρέψει. Και σε πολλές περιπτώσεις οι συνθήκες της μετάβασης αυτής είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι για να διασχίσει κανείς αυτή την περιοχή, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε σοβαρότα προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας.